Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Το SBC πιστό στο ραντεβού του έχει την χαρά να φιλοξενεί τον κύριο Μάριο Ελευθεριάδη, ορκωτό ελεγκτή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με σκοπό να παρουσιάσουμε άλλη μία ακτινογραφία ισολογισμού. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε κύριε Ελευθεριάδη το εξάμηνο της Frigo Glass. Μία εταιρεία η οποία μπορεί να μην είναι πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό, είναι όμως πασίγνωστη στην εμπορική αγορά. Γιατί πολύ απλά συνδέεται με έναν άλλον κορυφαίο όμιλο που λέγεται Coca-Cola Ελλάς και είναι επί της ουσίας, πέρα από τους κοινούς μετόχους που φαίνεται να έχουν, και ο βασικός προμηθευτής των γνωστών ψυγείων, όλων εν πάση περιπτώσει των αντικειμένων που χρειάζεται μια εταιρεία που λέγεται Coca-Cola και φιαλών βεβαίως. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με έναν τρόπο τεινά συνεργάτη ενός πολυεθνικού ομίλου, όπου και ο ίδιος όμως είναι πολυεθνικός, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια διαθέτει παρουσία σε πάρα πολλές χώρες και σημαντικές επενδύσεις βεβαίως. Και στις 5 Ηπείρους. Και στις 5 Ηπείρους. Πολύ καλά κάνετε και το τοποθετείτε. Ξεκινώντας λοιπόν σταδιακά να βλέπουμε τους αριθμούς και κάποια βασικά στοιχεία της εταιρείας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς όσον αφορά την εικόνα του ισολογισμού της Frigo Glass, κύριε Ελευθεριάδη. Έβγαλε σημαντικά κέρδη. Έβγαλε κέρδη μετά φόρου εισοδήματος 12 εκατομμύρια ευρώ έναντι 17 πέρυσι. Μία μείωση 30,8%. Τι να κάνουμε, αυτό συνάδει με την θύελλα που επικρατεί στην οικονομία μας. Όσον αφορά το τζίρο της επιχείρησης, και να ξεκινήσουμε να δούμε και τα βασικά οικονομικά στοιχεία εντάχει για να τα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, ο συνολικός κύκλος εργασιών. Να πούμε ότι μιλάμε για το εξάμηνο, έτσι, τα δύο τρίμηνα δηλαδή, τα δύο πρώτα τρίμηνα της χρονιάς. Το 2013, λοιπόν, βεβαίως, ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε κατά 7,5%, πολύ λίγο θα έλεγα. Λίγο θα λέγατε. Από τα 338 εκατομμύρια στα 313. Μάλιστα. Τα γενικά έξοδα και αυτά συρρυκνώθηκαν με όμοιο περίπου ποσοστό. Βεβαίως. Και τα χρηματοοικονομικά έξοδα λίγο αυξήθηκαν κατά 6,8%. Όταν λέμε χρηματοοικονομικά έξοδα εννοούμε δάνεια, τραπεζικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις. Έξοδα γενικώς που έχουν να κάνουν με τα κεφάλαια που διαχειρίζεται. Με τα κεφάλαια που μεταχειριζόμαστε. Ωραία. Ας συνεχίσουμε. Και λοιπόν τα κέρδη λοιπόν, μετά φόρου εισοδήματος είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Από τα 17 που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2012. Εικόνα που εν πάση περιπτώσει δεν είναι απογοητευτική. Όχι και απογοητευτική. Ναι. Εντάξει, μειωθήκανε, αλλά μην ξεχνάτε, διάγουμε μία θύελλα αυτή τη στιγμή. Ο ομίλος πραγματικά κάνει παραγωγή και πώληση και στις 5 Ηπείρους και μπορεί και εξουδετερώνει αυτό το εποχιακό, αυτό το τοπικό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εδώ μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Ελευθεριάδη, να πω κάτι, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο πολυεθνική κολοσσία όπως η Coca-Cola. Και γιατί λέμε Coca-Cola και το ξαναλέμε, γιατί από τους τζίρους της Coca-Cola, ας πούμε, αλλά και των μεγάλων έτσι, εταιριών πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αναψυκτικών και των ποτών, ο τζίρος τους εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Και πάντα στην αρχή κάθε σεζόν, όταν γίνεται η επίσημη ανακοίνωση έτσι, στους αναλυτές και το πρώτο conference call, πάντα λένε ότι παιδιά, όλα αυτά που προβλέπουμε είναι υπό την αίρεση του καιρού. Ή αλλιώς του Θεού, έτσι όπως αρέσει να λένε στους Αμερικάνους. Και πράγματι έτσι είναι, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις και για τις εταιρείες αναψυκτικών και για τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους, όπως είναι η Frigo Glass. Βεβαίως, σας διέκοψα όμως. Εντάξει, δεν έχω. Βέβαια, πραγματικά ένας από τους κύριους κινδύνους αβεβαιότητας είναι η σημαντική πελατειακή εξάρτηση με την Coca-Cola, ελληνική εταιρεία εμφυαλώσεως, η 3X. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι πολύ σημαντική η πελατειακή εξάρτηση και αν κάνει κάτι, αυτή έχει φύγει τώρα, έχει πάει στο Λονδίνο, έτσι και σταματήσει και ανέβρει κάποιον άλλον. Ναι, από τη στιγμή όμως που συνδέονται και μετοχικά, γιατί δεδομένο έχουμε ότι ο ιδιοκτήτης, ο βασικός μέτοχος της Frigo Glass, ο οποίος είναι ο όμιλος Δαβίδ, ας πούμε. Και ένα ίδρυμα του Λεβέντη. Και ένα ίδρυμα του Λεβέντη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η γνωστή διαδικασία για να έχουν τις μετοχές τους. Κάπου τις έχουν οι επιχειρηματίες, οι εισοδηματίες, οι κεφαλαιόχοι τις μετοχές τους. Από τη στιγμή που είναι κοινός ο μέτοχος, νομίζω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν είναι τόσο υπαρκτός. Είναι όμως ένας κίνδυνος και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί διεθνώς δεν βλέπουν με καλό μάτι εταιρείες που εξαρτώνται από έναν μεγάλο πελάτη. Προτιμούν λοιπόν να γίνεται αυτό που λέμε διασπορά κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, σωστή παρατήρηση. Να μείνουμε όμως στα δάνεια, κύριε Ελευθερία, που είναι και το βελτίωση, πάρα πολύ σημαντική βελτίωση, μπόρεσε και μείωσε κατά 48,5% τα βραχυπρόθεσμά του δάνεια και τους πελάτες. Από 418 εκατομμύρια που χρώσταγε 30 του 2012, συγκρίνουμε
Ομοειδή, έτσι, το πρώτο εξάμεινο του 2012, όχι το δεύτερο, τα κατάφερε να τα ρίξει στα 215 εκατομμύρια 36 του 2013, κατά 48,5%, και ταυτόχρονα τα μετέτρεψε σε, σε μακροπρόθεσμα. Σε μακροπρόθεσμα. Εδώ και υπάρχει, αποστραγγαλίστηκε. Εδώ υπάρχει εξήγηση βεβαίως του μυστηρίου Τροποτινά. Η Frigo Glass τι έκανε? Έκανε ένα ομολογιακό δάνειο το προηγούμενο διάστημα, 250 εκατομμύρια παρακαλώ, με το οποίο, βάσει του οποίου προκύπτει αυτή η μεγάλη, τεράστια θα λέγαμε, μείωση των βραχυπρόθεσμων δανείων. Τα οποία τα έστειλε. Ναι, βεβαίως το επιτόκιο των 250 εκατομμυρίων αυτών, έτσι είναι ούτε λίγο πολύ, ούτε πολύ, 8,25%, αρκετά μεγάλο δηλαδή σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ομολογουμένως ναι. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια κακή εικόνα. Να προσθέσω εγώ μόνο ότι βάσει των κερδών που μας παρουσιάζει η Frigo Glass στο εξάμηνο σε σχέση με τη χρηματιστριακή τη τιμή διαμορφώνει ένα ποιή της τάξης του 21. Είναι μεγάλο δηλαδή. Αυτή τη στιγμή βάσει αυτής της προσέγγισης δεν είναι προς αγορά η μετοχή της. Αλλά βέβαια μιλάμε για εξάμηνο και δεν έχει μεσολαβήσει, κύριε Ελευθεριάδη, το καλοκαίρι βεβαίως, όπου είναι και η περίοδος που αυτές οι εταιρείες θεωρητικά τουλάχιστον θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη έτσι, οικονομική ευρωστία. Ένα τελευταίο σχόλιο. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Η σύνθεση του μετοχικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, απλώς βλέπω ότι έχετε ένα προβληματισμό. Είναι όλοι μη εκτελεστικά μέλη πλην του διευθύνοντος συμβούλου. Δηλαδή, μόνο ένας άνθρωπος διοικεί, ας πούμε, και είναι αλλοδαπός, πολύ γνωστός και πολύ καλός ο κύριος, ο Τόρστεν Τέρλινγκ. Είναι Γερμανός, αλλά είναι το μοναδικό εκτελεστικό μέλος. Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση. Ας μείνουμε και ας τελειώσουμε την κουβέντα μας με αυτή. Και να πούμε ότι κινδυνεύει και πάλι από αύξηση τιμών, των τιμών των πρώτων υλών, όπως του γαλβανισμένου χάλιβα, του αλουμινίου κλπ. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστά, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθεριάδη. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.